Χωρίς συμφωνία, ολοκληρώθηκε το Eurogroup όπως αναμενόταν, ενώ η Αθήνα ανακοίνωσε ότι η εντολή ώστε να πληρωθούν την Τρίτη τα 750 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δοθεί. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης χαιρέτησαν την πρόοδο που έχει γίνει και σημείωσαν ότι χρειάζεται περαιτέρω χρόνος και προσπάθεια για να γεφυρωθούν οι διαφορές. Έχουμε κοινό συμφέρον με τις ελληνικές αρχές να πετύχουμε τη συμφωνία όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι περιορισμοί ρευστότητας, αλλά ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στη συμφωνία πριν τελειώσει ο χρόνος, πριν τα χρήματα τελειώσουν και αυτός είναι ο κοινός μας στόχος, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Στο πρόβλημα της ρευστότητας και της μάχης που δίνει η Ελλάδα με το χρόνο, αναφέρθηκε και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Το θέμα της ρευστότητας είναι ένα τρομερά επίγον ζήτημα. Από την πλευρά του χρονικού πλαισίου που αντιμετωπίζουμε, μιλάμε για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Παρά το γεγονός ότι τα αγκάθια του εργασιακού και του συνταξιδοτικού παραμένουν στη διαπραγμάτευση, το Eurogroup έκλεισε με ένα θετικό μήνυμα προόδου. Η ελληνική πλευρά τώρα κοιτά προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την οποία προσδοκά χαλάρωση των όρων παροχής ρευστότητας, κάτι το οποίο όμως, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, θα έρθει μόνο με μια τελική συμφωνία. Από τις Βρυξέλλες για το Euronews, Εύφη Κουτσοκώστα.